τι σημαίνει αυτό το 3-0, ο ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή και αύξησε τη διαφορά με την ΑΕΚ στο 2-0. Ναι, γνωρίζω, είδα το παιχνίδι της ΑΕΚ χθες, αλλά δεν μας απασχολεί αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτά που κάνουμε εμείς, σε αυτά που δουλεύουμε εμείς. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Παίζουμε αυτή τη στιγμή το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, δημιουργούμε ευκαιρίες, δεν δεχόμαστε ευκαιρίες αντιθέτως. Έχουμε πολύ καλή ανάπτυξη. Νομίζω ότι έχουμε το πλεονέκτημα αυτή την περίοδο να βελτιωθούμε ακόμα παραπάνω και το πρωτάθλημα να είναι πλέον στα χέρια μας. Δεν θα έλεγα ακριβώς αυτό το πράγμα. Απλά είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα την ευκαιρία μου. Έχουμε μια ομάδα με πάρα πολλούς καλούς παίχτες σε κάθε θέση. Και όταν όπως εγώ σήμερα σου δίνει την ευκαιρία, προσπαθεί να την αρπάξει από τα μαλλιά για να δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει και ότι μπορεί να κάνει κάτι και εσύ για την ομάδα για να πάει καλά. Νομίζω ότι δίνουμε αυτό που λέμε έναν ευχάριστο πονοκέφαλο στον προπονητή. Είμαστε γεμάτοι σε κάθε γραμμή. Μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι ανά πάσα στιγμή και προσπαθούμε αυτό, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την ομάδα και όταν παίζει ο καθένας να υπάρξει την ευκαιρία. Πράγματι έχουμε 12 παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η καμπή των δύο επόμενων εκτός έδρας παιχνιδιών που έχουμε, γιατί είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην Τούμπα, αλλά όπως ξέρουμε όταν παίζεις εκτός είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ και σε αυτόν τον τομέα, παίζουμε πάρα πολύ καλά. Όπως σας είπα και πριν, δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο, έχουμε χώρο για βελτίωση. Αυτά τα δύο παιχνίδια λοιπόν για μένα είναι αυτά που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε πιο δυνατά το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, το γκολ το αφιερώνω σε μένα στην οικογένειά μου και δεν έχει τόσο πολύ σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι μπορέσα να βοηθήσω, πετύχα ένα γκολ. Η ομάδα πήρε τους 3 βαθμούς και ότι κοιτάμε με αισιοδοξία από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα. Το γκολ που πέτυχε ήταν εξαιρετική συνεργασία με τον Γκρίγκοβιτς. Αρχίζουν να βρίσκουν το Δεν θα το έλεγα γιατί σχεδόν σε κάθε παιχνίδι αλλάζουν οι παίχτες που παίζουν μέσα στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά στην προπόνηση δουλεύουμε πάρα πολύ, όχι μόνο οι δυο μας, γενικότερα ο προπονητής μας βοηθάει πάρα πολύ, μας λέει τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να το κάνουμε για να είμαστε πάρα πολύ σωστά προετοιμασμένοι για τα παιχνίδια. Ατρόπιτο παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω το παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόπιτο Τετάρτη. Ξέρουμε ότι είναι διπλά παιχνίδια, ο Ατρόμητος είναι μια καλή ομάδα. Θέλουμε να έχουμε το πλεονέκτημα σε αυτό το παιχνίδι, να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να πετύχουμε ένα γκολ και όχι να είμαστε πιο άνετοι, αλλά να έχουμε το πλεονέκτημα στο δεύτερο παιχνίδι που είναι εκτός έδρας και θα είναι και πιο δύσκολο. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο νωρίς για να το συζητήσουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ακόμα ανήκω στη Zenit και υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αποφασιστούν.